Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για την κοπή του Φελιζόλ. Ε, και όταν μιλάμε για κοπή εννοώ όχι με κάποιο κοφτικό εργαλείο, ένα κοφτάκι, ένα ξηράφι κτλ. Αλλά με θερμότητα όπου θερμαίνοντας ένα δίστικτο σύρμα με ηλεκτρικό ρεύμα μπορούμε να λιώσουμε επιτόπου το φελιζόλ και να το κόψουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε. Έτσι μπορούμε να κόψουμε γράμματα, όπως αυτό. Μπορούμε να κόψουμε κάποια καμπύλα τμήματα ή οτιδήποτε σχήματος. Κάποια καλουπάκια και κυρίως εφαρμόζεται από τους μοντελιστές όπου κατασκευάζουν κάποια αντικείμενα για το χόμπι τους. Η κατασκευή της μηχανής δεν είναι κάτι το δύσκολο. Κάνουμε ένα τύπου γάμα, ένα σχήμα, σαν κρεμάλα ας πούμε, όπου υπάρχει ένα σύρμα στο οποίο το δίνουμε μία προένταση με ένα ελαττήριο εδώ βλέπετε, ώστε όταν τίκεται να είναι συνεχώς τεντωμένο. Και δίνουμε ηλεκτρικό ρεύμα στις δύο άκρες του σύρματος αυξομοιώνοντας δε το μήκος του σύρματο, τα σημεία δηλαδή όπου πιάνουμε τα κροκοδιλάκια, μπορούμε να περνάμε περισσότερο ή λιγότερο ρεύμα κάνοντας τη συσκευή πιο δυνατή ή λιγότερο δυνατή όταν δεν χρειαζόμαστε ισχύ. Τα μέρη αυτής της μηχάνης θα τα δούμε σε λίγο καθώς και τις πηγές ηλεκτρικής ενέργεια που χρησιμοποιούμε. Η κοπή του υλικού γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία μπαταρία ε, τέτοιου τύπου, σαν αυτές που έχουμε στα UPS, του συναγερμούς και τα λοιπά. Είναι οι κλασικές αυτές οι 12 βολτές που κυκλοφορούν πολύ στο εμπόριο και είναι συνήθως ε, 7 αμπερόρες για λιγότερη ισχύ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και εξάβολτες μπαταρίες μικρές αυτού του τύπου όπως είναι στα σκουπάκια ε, πιθανό να χρειαστεί να χρησιμοποιούμε λιγότερο μήκος ενεργού σύρματος ε, αν δούμε και είναι αδύνατη η κοπή ε, επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κλασικό μετασχηματιστή από UPS αυτός ε, εδώ είναι ο RT 7000 VHBH ε, και είναι ένας πολύ συχνός μετασχηματιστής. Στα χοντρά καλώδια του μετασχηματιστή το μεσαίο με τα δυο ακριάνα κάθε φορά δίνει 7,5 περίπου βόλτα αυτό δηλαδή με αυτό ή αυτό πάλι το κόκκινο με το μαύρο. Ενώ τα, το μεσαίο ενώ τα δύο ακριανά δίνουν 7,5 7,5 γύρω στα 15 βόλτα. αυτό δηλαδή το μπλε και το μαύρο. Ε, λεπτομέρειες για το πώς συνδέεται ε, μπορείτε να δείτε σε κάποιο προηγούμενο βίντεο που έχω στο κανάλι, γιατί είναι λίγο μεγάλο το κεφάλαιο να μην το ανοίξουμε περισσότερο. Ε, Γενικώ, ο μετασχηματιστής είναι πιο ισχυρός από την μπαταρία και αντέχει... Τα αμπέρ που βγαίνουν δεν υπάρχει πρόβλημα και σε περίπτωση που το σύρμα ζεσταίνεται πολύ και κοκκινίζει μεγαλώνουμε λίγο το ενεργό μήκο του ώστε να περνάνε λιγότερα αμπέρ εφόσον μεγαλώνουμε την αντίστασή του. Και οι τρεις περιπτώσεις μας κάνουν τη δουλειά μας. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και κάποια άλλα αξισουάρ αναλόγω αν το χρησιμοποιούμε επαγγελματικά ή όχι. Μπορούμε να βάλουμε ένα ποδοδιακόπτη που να δίνει εντολή αν δεν είναι πολύ ισχυρό σε ένα ρελέ ή άμα είναι μεγάλος κρατάει καμιά δεκαριά μπερ τουλάχιστον και να δίνει κατευθείαν την εντολή στο ρεύμα. Αλλιώ έχουμε κάποια κροκοδιλάκια εδώ πέρα που είναι συνδεμένα στις άκρες της συσκευής και συνδέουμε κάθε φορά την πηγή ενέργειας. Κατόπιν θα δούμε τα διάφορα μέρη της συσκευής αφού πρώτα θα δούμε σε γρήγορο ρυθμό την κατασκευή της Η συσκευή μας αποτελείται από μία βάση, το τραπέζι της συσκευής που το μέγεθός του είναι ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε. Ε, καθώς επίσης και ένα βραχίωνα ε, τύπου γάμα, σαν κρεμάλα έτσι περίπου, ε, όπου δένουμε το σύρμα. Αυτό είναι το σύρμα, είναι από πιστολάκι μαλλιών, μπορούμε επίσης και από ηλεκτρική θερμάστρα, πρέπει να είναι δίστηκτο μέταλλο, αυτά συνήθως... Ε, ε, είναι χρώμιο μαζί με νικέλιο νικέλιο περισσότερο που έχει μεγάλη θερμοκρασία τήξης αν βάλουμε κάποιο απλό σύρμα μόλις ζεσταθεί λίγο θα αλλιώσει και θα φθαρεί πολύ γρήγορα αυτό ακόμη και να μείνει πυρωμένο πολλή ώρα δεν έχει ανάγκη ε, επειδή όμως αυτό το σύρμα όταν τίκεται διαστέλλεται για να μένει συνεχώς τεντωμένο υπάρχει εδώ αυτό το ελαττήριο μέσω μιας μικρής τροχαλίας, ξύλινη είναι σε αυτή την περίπτωση, κρατάει το σύρμα συνέχεια τεντωμένο φυσικά από το σημείο που είναι η τροχαλία δεν θα περάσει ρεύμα για να μην, ε, να μην καταστραφεί το ξύλο. τώρα για να δούμε τη συσκευή από κάτω Υπάρχουν δύο πλαϊνά για να κρατάνε ύψο το τραπέζι Ένα από τη μια, ένα από την άλλη Αυτή είναι η κάτω πλευρά έρχεται το σύρμα από αυτή την τρύπα, περνάει από μια μεταλλική τροχάλια, δεν πειράζει, δεν έχουμε μεγάλη απαγωγή θερμότητας και κατόπιν είναι στερεωμένο κάπου μόνιμα, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να το λύσουμε ή να το τεντώσουμε, λασκάρουμε λίγο αυτή τη βίδα και μαζεύουμε τον αέρα. το σύστημα έχει γωνιαστεί καλά, ώστε να κόβει όσο το δυνατόν κάθετα και σωστά. Ε, τώρα όσον αφορά το ρεύμα έχουμε δύο κροκοδιλάκια ε, τα οποία είναι από χοντρό καλώδιο να τραβάνε αρκετά άμπερ και δυνατές τσιμπίδες και θα, αφού τα συνδέσουμε στην μπαταρία το ένα θα το πιάσουμε εδώ σε αυτό το σημείο ε, να είναι μετά το ξύλο δηλαδή έτσι μετά την τροχαλία δεν θα το βάλουμε προς το λατήριο γιατί θα μας κάψει το ξύλο. Όταν μπει εδώ δεν περνάει από εδώ καθόλου ρεύμα και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το δεύτερο κροκοδιλάκι θα το πιάσουμε από κάτω. Ε, για να είναι το σύστημα δυνατό θα το πιάσουμε σε αυτό το σημείο. Πριν τη μεταλλική τροχαλία όπου δεν έχουμε καθόλου χάσιμο θερμοκρασίας γιατί δεν περνάει από το σημείο που είναι η τροχαλία. Αν δούμε όμως ότι μας το κοκκινίζει το σύρμα και δεν θέλουμε τόσο πολύ ισχύει μπορούμε να το πιάνουμε προς τα πίσω. Να τρέχει δηλαδή σε αυτό το μήκος εδώ, ώστε να μπορούμε να αυξομοιώσουμε την ισχύ που θέλουμε. Η αυξομοιώση βέβαια μπορεί να γίνει και με ένα μετασχηματιστή, όπου βάζοντας ένα... Ε, σαν τη μεράκι εγώ έχω ένα σύστημα από ηλεκτρική σκούπα. Είναι αυτό εδώ. Το έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο, όπου ρυθμίζοντας από εδώ το κουμπάκι με το θυρίστορ που έχει μέσα και συνδέοντας την έξοδο τον μετασχηματιστή μπορούμε να πάρουμε ισχύ κάθε φορά ανάλογα με τις απαιτήσει που θέλουμε. Κατόπιν θα δούμε και τη συσκευή σε λειτουργία. Καταρχήν όταν θέλουμε να κόψουμε λωρίδες από φελιζόλ όπω αυτή εδώ, ακόμη και πολύ λεπτέ φέτε, που θέλουμε να έχουν ένα ορισμένο πάχο, πρέπει να έχουμε έναν οδηγό εδώ. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη μεταλλική μπάρα 4x4, η οποία μπορεί να τρέχει εδώ επάνω και κάθε φορά να τη σφίγγουμε με δύο σφιχτήρε. Κατά αυτόν τον τρόπο. έτσι βλέπετε, οπότε βάζοντας το υλικό τώρα ανάμεσα, εδώ παράδειγμα, το σέρνουμε πάνω στην μπάρα και σιγά σιγά θα κοπεί. Ε, με ένα ορθογώνιο τρίγωνο μπορούμε να το γωνιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την μπάρα, δηλαδή με τα πλαϊνά της μηχανίσεις με το πλαϊνό του Φελιζόλ με ένα 45 μπορούμε να κόβουμε 45 μοίρες κτλ. ο καθένα ανάλογα με τη χρήση μπορεί να κάνει διάφορα μπορούν επίσης να κολληθούν και δυο μπάρε εδώ στο πλάι και αυτό εδώ να είναι με ένα σειρώμενο μηχανισμό και να ασφαλίζει ε, όλα γίνονται παιδιά απλά δεν ήθελα να το κάνω πολύ πολύπλοκο ε, τώρα θα το δούμε αφού το συνδέσουμε στο ρεύμα και πως κόβει και να δοκιμάσουμε ορισμένες κοπές. Θα δοκιμάσουμε τώρα να κόψουμε μια λωρίδα. Ε, θα συνδέσουμε την μπαταρία. Ε, αφού έχουμε γωνιάσει με ένα τρίγωνο το φελιζόλ. Θα το κόψουμε σε αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή. Ε, με την μπαταρία. Να το βάλω και λίγο πιο κοντά να φαίνεται και ξεκινάμε. Ε, ορίστε, η κοπή βλέπετε είναι πεντακάθαρη. Θα δοκιμάσουμε τώρα να κόψουμε έτσι και μια τυχαία κούρμπα. Ορίστε. Η κοπή είναι πολύ καθαρή και αν έχουμε και λίγο υπομονή μπορούμε να το κάνουμε και πιο όμορφο και καλλιτεχνικό. Ομοίως με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κόψουμε κάποια γράμματα. Παράδειγμα έκοψα ένα σίγμα και ένα G έτσι στο περίπου ε, και διάφορα άλλα. Ας το δοκιμάσουμε τώρα και σε κάτι πιο χοντρό. Ε, δοκιμάζουμε να κόψουμε αυτή τη διατομή. Ε, έτσι το βλέπετε είναι γύρω στους 12 πόντους επί 15. Αυτό το σκαλοπάτι ήταν από ένα καλούπι για κάτι ε, κεφάλια για κολόνες που ήθελα να φτιάξω κάποτε που περίσεψε. Συνδέω με το ρεύμα. Το τοποθετώ εδώ. Χωρίστε, η κοπή βλέπετε, είναι πολύ καθαρή και από την άλλη πλευρά κόπη χωρίς κάποιο πρόβλημα. Αν δούμε ότι ζορίζεται αυξομειώνουμε λίγο το μήκος που πιάνουμε τα κροκοδιλάκια, το μικραίνουμε για να γίνει πιο δυνατό, το μεγαλώνουμε αν το σύρμα μας κοκκινίζει και ζορίζεται. Και όχι ζορίζεται ενώ υπάρχει περίπτωση να φθαρεί και να κοπεί. Θα δοκιμάσουμε να κόψουμε και μια στενή φετούλα. Τώρα να δούμε πόσο ακρίβεια έχει. Θα δοκιμάσω να κόψω μια στενή φέτα από αυτό εδώ. Λοιπόν, το βλέπετε. Έτσι, πολύ καθαρή κοπή. Ε, θέλει και λίγο σταθερό χέρι, βέβαια, με εξάκριση καταφέρνουμε πολύ καλύτερα. Θα δοκιμάσω τώρα και από κάτι πιο χοντρό. Ε, βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι αρκετά καλή και μπορούμε να κάνουμε και πια κάποιες κοπές λεπτομέρειας αυτά βέβαια τα ξέρουν οι μοντελιστές καλύτερα εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το σπορ αλλά από ό,τι ακούω με αυτόν τον τρόπο κόβουν τα φελιζόλ τουλάχιστον παλαιότερα δεν ξέρω τι γίνεται τώρα θα το δοκιμάσω τώρα και με το μετασχηματιστή όπου έχω προσαρμόσει και ένα ρυθμιστεί για την τάση του ρεύματος στα 220, οπότε και αυτή που θα βγει στα 15 είναι μικρότερη. Ε, εντάξει, δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες ασφαλείας, ε, είναι απλά για να δείξω το πείραμα. Αν το βάλουμε μόνιμα θα το βάλουμε σε κάποιο κουτί με προστατευτικά, με ασφάλειες κτλ. Ε, για να το δοκιμάσουμε, αυξομειώνοντας το ρεύμα. Το βάζω στα δύο ακριάνα, στα 15 βολτ. Το ρυθμίζω λίγο, το σηκώνω και δοκιμάζω. Ορίστε. Πολύ ωραία κοπή, πολύ καθαρή. Ε, έτσι, αν κάποιο δεν θέλει να φορτίζει και να ξεφορτίζει μπαταρίες, μπορεί να το κάνει και με αυτόν τον τρόπο αν έχει ένα κλασικό μετασχηματιστή. Όπου επαναλαμβάνω τη συνδεσμολογία του, μπορείτε να τη δείτε σε κάποιο προηγούμενο βίντεο που έχω στο κανάλι. Για να είμαστε σίγουροι, θα βάλουμε και κάποια ασφάλεια, θα το βάλουμε σε ένα κουτί, ένα αυτόματο ηλεκτροπληξίας, οπωσδήποτε και όλους τους κανόνες ασφαλείας του ηλεκτρικού ρεύματος ο καθένας πλέον ανάλογα με τις ανάγκες που έχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τα, να χρησιμοποιεί και τα ανάλογα εργαλεία. Τελειώνοντας αναφέρω ότι πρόκειται για μια ασφαλή συσκευή έτσι από τη στιγμή βέβαια που θα τη χρησιμοποιήσουμε επαγγελματικά οι υποδομές θα είναι κάπως καλύτερες η πηγή τροφοδοσία θα είναι σε κάποιο κουτί θα υπάρχει οπωσδήποτε και κάποια ασφάλεια στο κύκλωμα σε περίπτωση που γίνει κάποιο άμεσο βραχικύκλωμα. Το σύρμα προέρχεται από πιστολάκι μαλλιών. Αν φθαρεί με τον καιρό μπορούμε εύκολα να το αντικαταστήσουμε. Ε, όλα έχουν γίνει στο χέρι και η τροχαλία στο τρυπάνι επάνω και τα διάφορα ξύλα με τη σέγα δεν είναι κάτι το περίεργο. Οι πηγές που θα χρησιμοποιήσουμε είπαμε είναι είτε μπαταρία 12V έτσι όπως τα UPS είτε κάποιος μετασχηματιστής από UPS να σηκώνει πολλά αμπερ παιδιά έτσι με χοντρά καλώδια εδώ στις άκρες μην βάλουμε κάτω ένα αμπέρα ας πούμε ή από τροφοδοσίες από ρούτερ από ασύρματος και αυτά δεν κάνει θα το κάψουμε ε, ακόμη και με μπαταρία εξάγονται από τα σκουπάκια αν το μήκος του σύρματος του ενεργού είναι μικρό μπορούμε να κάνουμε δουλειά ε, επίσης κάποιοι δοκιμάζουν κόβουν και λεπτά πλεξιγκλάς ε, κόβουν και χάρμπορ τις πλάτες από τα έπιπλα ε, θέλει περισσότερο ρεύμα εκεί να μικρύνουμε το ενεργό μήκο. Ε, δεν είναι όμω τόσο καθαρή κοπή όπω το Φελιζόλ, τουλάχιστον στο πλέξιγκλάσ και βγαίνουν πολλέ αναθυμιάσει. Ε, βγαίνουν και στο Φελιζόλ, βέβαια, αναθυμιάσει, και καλό είναι να φοράμε μια μάσκα αν ε, το χρησιμοποιήσουμε για ώρα. Ε, Αυτά είχα να σας πω μπορείτε να το δοκιμάσετε η όλη κατασκευή έγινε σε λιγότερο από τρεις ώρες τα υλικά υπήρχαν στο εργαστήριο ούτε θέλει και κάποια ακριβά υλικά είναι πάντως μια εύκολη και απλή κατασκευή και σε κάποιον που του χρειάζεται θα του λύσει τα χέρια πιστεύω. Στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε πολλές παρόμοιε, όπως και πολλά αξισουάρ. μπορείς να βάλεις προέκταση τραπεζιού για να κόβεις μεγαλύτερα κομμάτια Μπορεί να βάλει δύο αλουμινένιους οδηγού εδώ στα δύο πλαϊνά και μία μπάρα που θα σέρνεται πάνω και θα σφίγγει με δυο σφιχτήρε. Ε, Μπορεί να βάλει ένα άλλο τραπεζάκι πάνω από αυτό που να κουμπώνει επάνω με μία ακίδα όπου στην ακίδα θα καρφώνει το βελιζόλ και γυρνώντα το θα κόβει κύκλου τέλειου ε, κτλ, κτλ. Αν ψαχτεί κανεί θα βρει πάρα πολλά πράγματα. Ε, αυτά είχα να σα πω. Ευχαριστώ που. Παρακολουθήσατε το βίντεο και για τελευταία φορά επαναλαμβάνω όταν παίζουμε με ηλεκτρικό ρεύμα προσοχή να τηρούμε και κάποιους κανόνες ασφαλείας όταν κάνουμε μια συσκευή και την χρησιμοποιούμε τουλάχιστον ημιεπαγγελματικά ή επαγγελματικά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο θα τα ξαναπούμε αργότερα σε κάποιο άλλο βίντεο στο μέλλον. Γεια σας.